Και έπειτα μπήκαμε στη σκοτεινή αυλή και ξαπλωμένο σε στρώμα στο έδαφο, καθόταν ο Μεγάλο Κένταυρο. Είχε τεντώσει τα γοργά πόδια του με τι αλογίσχε οπλές και τα είχε ακουμπήσει στον βράχο. Κοντά στεκόταν ο γιο τη Θέτιδα και του Πιλέα και με το χέρι έπαιζε τη Λύρα. Χαιρόταν η ψυχή του Χίρονα. Μα όταν είδε του πολυξάκου του Βασιλιάδε, φιλόφρονα σηκώθηκε και φίλησε κάθε άντρα χωριστά. Φαγητό ετοίμασε. Κρασί σε αμφορείς έφερε και φύλλα έστρωσε κάτω από σχισμένα στρώματα. Μας προέτρεψε να ξαπλώσουμε και πάνω σε απλούμιστα καλάθια πρόσφερε ανάκατα κρέατα χοιρινών και γρήγορων ελαφιών και έπειτα ποτό ποτό γλυκόπιο του κρασιού. Και όταν η ψυχή χόρτασε φαΐ και πιωτό, χειροκροτώντα με τα χέρια καλούσαν εγώ να συναγωνιστώ τον χείρονα, παίζοντα δυνατά την μου. Μα εγώ δεν πειθόμουν γιατί με έπιασε ντροπή με γεροντότερο να τα βάλω όντας νεότερος. Μέχρι που ο ίδιος ο Χίρον εξέφρασε την επιθυμία και χωρίς να το θέλω με πρόσταξε να συναγωνιστούμε στο τραγούδι. Πρώτος λοιπόν ο Κένταυρος πήρε την όμορφη λύρα που τότε ο Αχιλέας κρατούσε στα χέρια του και του πρόσφερε. Και αυτό τραγουδούσε τη μάχη των παράφορων κεντάβρων... αυτού που οι λαπίθε σκότωσαν για την αμυαλιά του και πω εναντίον του Ηρακλή, ορμώντα με μανία στη φωλό, πολέμησαν. Γιατί η μανία του κρασιού του ξεσήκωσε. Κι εγώ, αφού πήρα μετά από αυτόν την λιγερό ηχηλήρα από το στόμα μου, έβγαζα και σκόρπιζα το γλυκό τραγούδι. Πρώτα του παλαιού χάους, τον σκοτεινό ύμνο, πώς γέννησε με τις εναλλαγές του της φύσης... και πώς ο ουρανός ήρθε σε πέρας... τη γέννηση της πλατίστερνης γης και τους πυθμένες της θάλασσας... τον παλαιότερο από όλα και αυθύπαρκτο πολυμήχανο έρωτα... και όλα όσα έφτιαξε, διαχωρισμένο το ένα από το άλλο... και τον κρόνο τον σκληρό εξολοθρευτή... και πώς στον δία τον κεραυνόχαρο έφτασε η εξουσία της βασιλείας των αθάνατων μακάριων θεών. Τραγουδούσα τη γέννηση και τη δοκιμασία των νεότερων μακάριων, της βρυμός και του βάκχου και των γιγάντων τα ολέθρια έργα και των αδύναμων ανθρώπων την πολυεθνή γενιά τραγουδούσα. Στη στενή σπηλιά το τραγούδι απλώθηκε καθώς η λίρα μου ανάδινε φωνή γλυκιά. Πέταξαν οι κορφές και τα δέντροσκέπαστα φαράγγια του πηλίου. Έφτασε η λαλιά και στις ψηλέ βελανιδιές. Και αυτές λοιπόν ξεριζωμένες ορμούσαν προς τη σπηλιά και τα βράχια σίονταν. Τα γρήμια σαν άκουγαν το τραγούδι έμεναν μπροστά από τη σπηλιά και τριγυρνούσαν. Τα πουλιά έκαναν κύκλους πάνω από τον στάβλο του κεντάβρου με κουρασμένα τα φτερά τους και ξεχνούσαν τη φωλιά τους. Και ο κένταυρο, κοιτάζοντα θαύμαζε και χτυπώντα συχνά το χέρι στι παλάμες, έπλητε με τις οπλές του το έδαφος. Ο τύφης από το πλοίο μπήκε στη σπηλιά και πρότρεψε τους μηνίες γρήγορα να φύγουν. Εγώ σταμάτησα το τραγούδι και αυτοί γρήγορα σηκώθηκαν και φόρεσε τα όπλα του καθένας. Τον γιο του στην αγκαλιά σήκωσε ο αλογάρης Πιλέα και του φίλησε το κεφάλι και τα δύο ωραία μάτια γελώντας γέλιο δακρυσμένο. Εφράνθηκε στην ψυχή του ο Αχιλέας και σε μένα ο Κένταυρος έπαθλο με το χέρι έδωσε το Μάρι Λεοπαρδαλίσιο για να το φορώ ως δώρο φιλίας. Και όταν από τη σπηλιά βγήκαμε και προχωρήσαμε, από την κορφή του υψώματος, ο γέροντας σηκώνοντα ψηλά τα χέρια, ο γιος της Φιλίρας, προσευχόταν και επικαλούνταν όλους τους θεούς για τους μηνίες. Γυρισμό και δόξα λαμπρή να έχουν οι νεαροί άρχοντες στους μελλοντικού ανθρώπους. Και αφού έφτασαν στην αμμουδιά και στο πλοίο όλοι μπήκαν, στα προηγούμενα καθίσματα κάθονταν. Μόλις στα κουπιά τα χέρια άπλωσαν, τη θάλασσα χτυπούσε ο καθένας, απομακρύνοντας το βλέμμα από το πύλιο πάνω από τα μεγάλα του πελάγου βάθη, ο αφρός κοχλάζοντας άσπριζε τη γαλανή θάλασσα. Το ακροτήρι της Τίσας και η ακτή της Σιπιάδας κρύφτηκαν και φάνηκε η σκιάθος και αποκαλύφθηκε του δόλοπα το μνήμα, η παραθαλάσσια ομόλη και το ρέμα του άμυρου που καταλήγει στη θάλασσα και που στέλνει το πολύβουο νερό του μέσα από μεγάλη έκταση γης του βαθύγκρεμου Ολύμπου, τα απόκρημνα φαράγγια, οι δανειμηνίε και τον Άθο, τη δεντροσκέπα στη Χερσόνησο και την πλατιά Πελίνη και τη θεϊκή Σαμοθράκη, όπου στα φοβερά μυστήρια των Θεών, απόρριτα στου θνητού, πρόθυμα μπήκαν με τι δικέ μου συμβουλέ οι ήρωε. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμο για του ανθρώπου σε τούτη την τελετή να μοιηθεί κάθε ταξιδιώτη. Στι πλαγιέ των Σίντιων αράξαμε το γοργοτάξιδο πλοίο στην ιερή λίμνο. Εκεί ακριβώς έργα κακά μηχανευτήκαν οι γυναίκες, γιατί αυτές εξολόθρεψαν τους άντρε τους με στη μανία τους και εξακουστή η ψηπήλη βασίλευε στις ερωτοχτυπημένες ανάμεσα στις γυναίκες η καλύτεροι στην ομορφιά.